Αφού το έχετε δει, αυτό που έχετε δει, θα ψηφίσετε θετικά, ανεξάρτητα από την κεντρική απόφαση? Ναι, νομίζω, ξαναλέω, ότι η κεντρική απόφαση δεν μπορεί να είναι διαφορετική. Όμως, επειδή είναι θέματα συνείδησης όλα αυτά, και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με το εθνικό συμφέρον, η δική μου η άποψη προσωπική είναι δημόσια κατατεθειμένη από το 1992, από τότε που δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Άρα δεν θα μπορούσα εγώ να απέχω αυτή τη άποψη. Άρα εσείς ψηφίζετε θετικά. Αυτό το είπα από την αρχή, γιατί όφυλα να το πω για να είμαι συνεπής και στη συνείδηση. Παρά μου. Τώρα και, και το κόμμα μου. Τα διαφορετικά σημεία με τη γλώσσα και την ταυτότητα, κύριε Δανέλη. Όχι. Καταρχάς, ένα συμβιβασμό, δίνεις κάτι, παίρνεις κάτι. Και πρέπει να κρίνουμε αυτά. Αυτά είναι αυτά που χάσαμε. Οι αρχές της ΔΑΣΕ επιβάλλουν τον αυτοπροσδιορισμό, το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, οπότε εκεί δεν είναι. Είναι και η άποψη του ποταμιού, κύριε Δανέλη, ο κύριος Θοδωράκης και οι άλλοι βουλευτές του κόμματος, έτσι, θα ψηφίσετε αυτή τη συμφωνία. Ναι, η άποψη από την αρχή, από την πρώτη στιγμή του ποταμιού, είναι ότι αν συντρέχουν αυτές τις προϋποθέσεις, εμείς ψηφίζουμε. Και ο κύριος Σαμιράς, για τον θυμάμαι πριν από μερικές ημέρες εδώ στην πρώτη είδηση, να μας λέει ότι αν υπάρχει ζήτημα γλώσσας ή ταυτότητας, εκείνος δεν θα ψηφίσει. Έχετε εσείς εικόνα κάποιες διαφορετικής άποψης? Όχι, από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει αποστασιοποίηση από κανέναν από εμάς, αλλά ούτως ή άλλως διαγήκονται οι γιορτοί. Πολύ γρήγορα θα έχουμε... Κύριε Δανέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Καρακώστα, είστε ευχαριστημένοι από αυτή τη συμφωνία? Πανηγυρίζει η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία σήμερα? Θεωρώ ότι πετυχαίνουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο, να λυθεί ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα που για πολύ χρόνο